Λοιπόν, εγώ θέλω απλώς να πω, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει, τα έχω μαζέψει εδώ και το θέμα μόνο των γερμανικών αποζημιώσεων. Όλα τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει εδώ μπροστά μου και τα κρατάω, είναι όλα μηνύματα τα οποία λένε πως για πρώτη φορά τέθηκε τα τελευταίες δεκαετίες σε τέτοια ένταση το θέμα, ανεξάρτητα με τα αποτέλεσμα. Να μην τα διαβάζω ένα-ένα, έτσι, αλλά είναι από ανθρώπους οι οποίοι είναι επώνυμοι και με τα τηλέφωνά τους και με τα στοιχεία τους και με όλα. Και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα που ασχέτως του αν έχει προσδοκία κάποιος ότι θα πάρει τελικά κάτι πίσω. Είναι ένα μήνυμα, είναι, κύριε Κέλλα, ότι κάτι δεν είχε γίνει ως τώρα από τις κυβερνήσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Και κάτι γίνεται. Άσχετα αν θα έχει αποτέλεσμα. Μπορεί και να μην έχει. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι θα έχει. Μπορεί και να μην έχει. Όχι, μπορεί και να μην έχει. Λέω, μπορεί και να μην έχει. Ποιος λέει ότι θα έχει, είναι απολύτως βέβαιο. Λοιπόν, Δημήτρη, για να δώσουμε το λόγο σε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας ή στο Μάκη, δεν ξέρω αν έχει. Ναι, τώρα είπες για τις γερμανικές αποζημιώσεις και ότι ο κόσμος όντως και για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και για το θέμα της διαπραγμάτευσης, η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι για πρώτη φορά κάτι γίνεται. Δεν ξέρω αυτό αν είναι πραγματικό ή όχι, αλλά φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι αυτή η κυβέρνηση έχει στην παρούσα φάση μία πολύ ισχυρή, όχι λαϊκή εντελώς, έχει μια πολύ ισχυρή λαϊκή αποδοχή. Να διαβάσω σε ό,τι κάνει. Δύο μόνο από τα που σου λέω, τα έχω μπροστά μου, δεν είναι πολλά, τα οποία είναι τα πιο ήπια, γιατί έχει και μερικά που δεν διαβάζονται. Από το Γαλάτσι, ένας φίλος λέει ο Δημήτρης με τα στοιχεία του, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων έχει διαχρονική και παγκόσμια σημασία. Από το 90 και μετά που έχουμε την επανένωση Γερμανίας, είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε, λέει, γερμανόφιλη κυβέρνηση. Και επίσης ένας άλλος φίλος, το Μαρούσι εδώ, ο οποίος μας λέει. Το θέμα ότι δεν ετέθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αφού λέει διάφορα για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι, λέει ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται διεκδίκηση για το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα που ηθικά ικανοποιεί τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Η πρώτη, σας λέω, έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ξαναλέω και ίσως δεν το αισθάνθηκαν όσο θα έπρεπε. Είναι αυτό. Δεν επικοινωνήθηκε, δεν το αισθάνθηκε ο κόσμος. Και επίσης οι διεκδικήσεις δεν γίνονται ούτε οι διεκδικήσεις ούτε οι διαπραγματεύσεις. Γίνονται μέσω δηλώσεων. Γίνονται εκεί που πρέπει. Στα αρμόδια όργανα, όπως η διαπραγμάτευση γίνεται στις Βρυξέλλες. Και αντιστοίχως πρέπει. Έχει μια σημασία και η δημόσια αυτό τοποθέτηση. Έτσι. Ναι, εντάξει, είναι μια πρόθεση. Μια η πολιτική δεν γίνεται με τις προθέσεις, γίνεται με τις πράξεις. Είναι και η πρώτη φορά που καταργείται η Τρόικα. Έτσι. Είναι, όλα είναι η πρώτη φορά που γίνονται τώρα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και είναι και η πρώτη φορά που περικόπτονται οι προϋπολογισμοί των λογαριασμών. Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων στο ίμιση. Και είναι η πρώτη φορά που μεταφέρονται τα αποθεματικά των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΑΕΠ. Μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εσείς που με το PSI τα διαλύσατε τα ταμεία, μιλάτε για αποθεματικά ταμείων. Άλλο το PSI, άλλο μεταφορά των αποθεματικών. Στο ίμιση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων. Διότι δεν μπορεί, κύριε Ξενάκη, να λέει η αντιπολίτευση. Και εντάξει, ήταν η καθυπερβολή ότι είναι χάλια η κατάσταση στα νοσοκομεία και να του κόβει τον προϋπολογισμό. Κύριε Γελά, να σα πω κάτι. Εγώ είπα πρώτο και με τον Μάκη διαφωνούμε σε αυτό. Δεν είναι τόσο χάλια. Ότι μου φαίνεται και εμένα αυτή η συζήτηση για το αν θα πάνε τα κλιμάκια ένα-ένα ή τρία μαζί, κύριε, μου φαίνεται λίγο αστεία. Διαφωνούμε με τον Μάκη, σε αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά ότι με το PSI τα τσακίσατε τα μία δεν είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Όχι και με τους ομολογιούχους. Μα δεν τα κάναμε εμείς αυτά. Έγινε η επικυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ήταν επικυβέρνηση. Δεν τα αποδεχτήκατε όλα μετά. Δεν τα αποδεχτήκατε όλα. Δεν μπορούσαμε να τα αναστρέψουμε. Ασφαλώς μπορούσαμε. Μα τι λέτε τώρα, μήπως αποδίδετε σε εμάς πράγματα. Μα τα Ζάπια τι λέγατε και εσείς. Αυτά που κάναμε σαν Ζάπια. Κατηγορείτε τώρα τον ακόμα ότι θέλετε του το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τα ίδια προπομπόζεστε εσείς. Να σας πω κάτι. Τα Ζάπια, αν το θέλετε, τα Ζάπια οχριούν μπροστά σε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και αυτά που κάνει τώρα. Οχριούν. Ναι. Το καταλαβαίνετε τη λέξη, δηλαδή, οχριούνε. Εύχεστε δηλαδή να αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι καθόλου, καμία σχέση με αυτό. Όχι καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κυβέρνηση ελληνική. Μην μπερδεύεστε. Αλλά το ότι έλεγε τέτοια ψέματα. Δηλαδή ότι κάνει, ότι μέσα κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση. Είδαμε ξανά τέτοια διαπραγμάτευση. Είδαμε τέτοια διαπραγμάτευση. Δεν είδαμε πουθενά η Νέα Δημοκρατία να είναι αντίθετη. Είδαμε τον κύριο Σόιμπλε να εκνευρίζεται. Διαπραγμάτευση δεν είδαμε. Έτσι, επικοινωνία είδαμε. Ξεχνάτε εκείνο που είπε στον κύριο Στουνάρα. Ξέχασε το Γιάννη. Θα μου πείτε κάτι, θα σας πω να σας πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο ο τρόπος της διαπραγμάτευσης, όσο με ενδιαφέρει και τον ελληνικό το λαό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Και προς το παρόν, εμείς είχαμε ζητήσει δίμηνη τεχνική παράταση για έξοδο από το μνημόνιο και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τετράμινη παράταση για να υπογράψει νέο μνημόνιο και παρακαλώ χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά το τονίζω. Εμείς θα παίρναμε και τη δόση. Και γιατί πήγατε τις εκλογές. Τι περιμένετε να πάρετε τη δίμηνη παράταση. Ήταν θέμα προεδρικής εκλογής. Ποια προεδρική. Προεδρική ήταν το Μάρτιο. Όχι, ήταν το Μάρτιο, ήταν το Φεβρουάριο. Αρχές Φεβρουάριο έπρεπε να γίνει. Μα 13.
Μα τώρα γιατί πήγαμε ένα μήνα νωρίτερα. Θέλατε ένα μήνα. Πάντως, μετά τις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ήταν σαν να μην υπήρχε. Κλείδωσε μετά τις ευρωεκλογές και τον αποτυχημένο ναζιματισμό και πέταξε το κλείδι στο ποτάμι και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλιώς έπρεπε να περνάγατε τα μέτρα. Μπράβο και έχετε δίκιο. Τα επικοινωνούσατε. Μπράβο και έχετε δίκιο. Ότι εκεί πέρα από τις ευρωεκλογές και μετά άρχισε να χάνει η κυβέρνηση είναι γεγονός. Και δεν λέει κανένας όχι. Λοιπόν, δεν χάσαμε τυχαία. Βεβαίως έγινανε κάποια λάθη. Βεβαίως έγιναν λάθη μετά τις ευρωεκλογές. Βεβαίως και ο ένφια ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Εντάξει, όχι, είπα και ο ένφια. Γερμανικό αποζημιώσιο που άρχισε στην κίνηση που είναι. Η θέση του ΚΚΕ σε αυτό το θέμα του γερμανικού αποζημιώσεω τη διαλύγη. Από τη μεταπολίτευση, γιατί κάποιοι το ανακαλύπτουν τώρα, γιατί επικοινωνιακά αξιοποιείται και καλώς κάνει, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Το κόμμα μας έχει σταθερή θέση, τη διεκδική. Και πρωτοστάτησε στο να φτιαχτεί η επιτροπή. Με σημαντικές προσωπικότητες και νομικούς και πολιτικούς και ευρύτερα. Είναι δεδομένη λοιπόν η θέση μας. Τις διεκδικούμε. Είναι λεφτά τα οποία τα χρωστάει η Γερμανία στον ελληνικό λαό και πρέπει να τα δώσει. Όμως δεν θα τα δώσει. Γιατί αυτό το σύστημα παίζει με συγκεκριμένους κανόνες και αν θέλετε και με βάση και αυτό η θέση ότι ένας λαός οργανωμένος και αποφασισμένος στα πλαίσια κινήσεων που ανατρέπουν τη σημερινή τάξη πραγμάτων διαγράφει μονομερώς το χρέος και δεν το πληρώνει, έχει μια λογική απάντηση και στο ζητάμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάρουμε, μιλώντας για τις αποζημιώσεις. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ προσπάθησα στην πρώτη μου τοποθέτηση να απαντήσω με επιχειρήματα, με δεδομένα και όχι με αρολογίες θλιβερές. Γιατί πλέον είμαστε σε μια φάση που υπάρχουν δεδομένα. Η κυβέρνηση έχει περάσει τις 50 από τις 100 πρώτες μέρες. Και πλέον κυβερνά. Η χώρα έχει κυβέρνηση και πρέπει να απαντήσει. Υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη. Παρατείνει για 4 μήνες έως το τέλος, αρχές Ιουνίου, τέλος Ιουνίου, τη δανειακή σύμβαση. Πρέπει να κοστολογηθεί το mail Βαρουφάκη. Και αυτό ξεκινάει από αύριο, με 15 μέρες καθυστέρηση. Το θέμα δεν είναι πού θα κοστολογηθεί. Εδώ, εκεί, με ποιους. Θα κοστολογηθεί από τους εταίρους. Θα κοστολογηθεί από τους θεσμούς. Να τους λέμε θεσμούς. Μη χαλάμε και την καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το διατάφτε συγκεκριμένο. Όταν κοστολογηθεί, δεν θα διαφέρει από το mail Χαρδούβελη. Και δεν θα διαφέρει γιατί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Αυτή η οικονομία έχει κανόνες. Έχει νόμους. Ανεξάρτητα από το τι θέλω εγώ. Λέτε δηλαδή ότι θα έχουμε, ας πούμε, αλλαγές. Μα με συγχωρείτε, όταν μιλάμε. Όλα αυτά τα οποία προέβλεπε. Δεν σας κάνει εντύπωση. Κύριε Ξενάκη, δεν σας κάνει εντύπωση που η συζήτηση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει πάει στο θα καταργήσουμε νόμους, στο θα φέρουμε πίσω απώλειες. Έχει πάει δεν θα εφαρμόσουμε το mail Χαρδούβελη. Και, όχι, το οποίο θα εφαρμοζόταν. Όχι, να πω κάτι, δεν έχω καμία διάθεση να παρακολουθώ το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω επανειλημμένως. Γιατί παρεξηγούμαστε και από κόσμο που μας βλέπει και μας λέει. Όχι, δεν είναι θέμα παρεξήγηση. Λέω όμως ότι φέρει πίν. Ήταν να γίνουν 5.500 απολύσεις στο δημόσιο. Αυτές δεν θα γίνουν. Αυτό δηλαδή ήταν είναι να γίνουν 15.000 προσλήψεις. Ήταν αυτές που περισσεύαν, κύριε Ξενάκη. Από το προηγούμενο μνημόνιο. Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε η συνέχεια. Ήταν να γίνουν, είναι προϋπολογισμένες. Το 15 να γίνουν 15.000 προσλήψεις. Είναι να γίνουν. Ναι. Αυτές λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα τις καλύψει από συγκεκριμένες κινήσεις. Ναι. Η άλλη κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση θα τις κάλυπται αλλιώς. Το διατάφτα ποιο είναι? Ότι αυτό το προσωπικό δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Εντάξει. Δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Τα κενά είναι τεράστια. Ναι. Ήταν να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα για το ασφαλιστικό. Θα πάρθουν. Όταν διαψεύδεται. Μα με συγχωρείτε, το ενοποίηση ταμείων. Δεν το έχετε ακούσει την ενοποίηση του ταμείου. Ναι, αλλά ακούω ότι θα έχουμε τον κύριο Ρωμανιά σε λίγο εδώ, σε 5 λεπτά μαζί μας. Αλλά λέει ότι ούτε αυξήσεις θα έχουμε στα όρια ηλικίας, ούτε οι συντάξεις θα περικοπούν, ούτε καν οι επικουρικές που ήταν να συνεχίσουν να κόβονται, θα κόβονται. Αυτά λέγονται τώρα. Εγώ λέω όμως, εμείς λέμε, όταν κοστολογείται ένα πακέτο, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Δείτε την κοστολόγηση του νομοσχέδιου για την λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση. Από ένα 200 προεκλογικά. 200. Δεν είναι κάτι. Θα σας πω και για το κάτι. Εμείς καταρχήν θα σταθούμε με παρόν επί της αρχής και θα επιδιώξουμε. Παρόν επί της αρχής. Και θα επιδιώξουμε και σε συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι θετικό αυτό. Και θα επιδιώξουμε σε συγκεκριμένα άρθρα, π.χ. το ρεύμα. Θα το ψηφίσουμε. Αλλά θα ζητήσουμε κάτι. Επομένως κάτι. Θα ζητήσουμε κάτι όμως, κοιτάξτε κύριε Κουρή.
η οικογένεια που δεν έχει να βάλει ούτε 20 ευρώ έναντι για να μην τη κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ, γιατί όταν κρατάς ενεργό ένα λογαριασμό, δεν στο κόβει, δεν μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη της που λέει η κυβέρνηση. Τι να ρυθμίσει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να παραγραφούν αυτά. Όταν λες διατηρώ τα 100 ένσημα σε αυτά που έκανε και αυτό και θα το συζητήσουμε μετά. Και, γιατί είναι ένα θέμα. Και εξαιρώ τα 50. Γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν 50. Εμείς θα ζητήσουμε από 1 έως 49 ένσημα έχουν 230.000 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Με αυτούς τι θα γίνει. Τα μισά ερωτήματα που έχουμε. Πρέπει λοιπόν θέματα να μπουν και αυτοί. Όταν πάει πίσω ακόμα και από τη ρύθμιση του ΟΑΕ που έλεγε ο ΟΑΕ, η διοίκηση προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα με το αν ρυθμίζουν χρέη. Και τώρα λέει, αν δεν ρυθμίζεις χρέη, δεν έχεις πρόσβαση. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία σας ξαναλέω, ακόμα και σε αυτά που φαντάζουν ότι κάτι γίνεται, είναι ψυχία από τα ψίχουλα. Ο Σκορκίδης σήμερα υπάρχει μια ανακοίνωση που ζητάει πάγωμα. Κεφαλαιοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕ και επαναφέρει επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λέει ότι ειδικά στον ΟΑΕ 375.000 οφειλέτες χρωστάνε 8,2 δις, εκ των οποίων 182.000 έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ως 15.000 ευρώ. Και οι υπόλοιποι 190.000 πάνω από αυτό το όριο, 237.000 έχουν διακόψει την ασφάλισή τους, αφήνοντας απλήρωτες οφειλές περίπου 3 δις. Μιλάμε για τρομερά ποσά, έτσι, και τρομερή δυστυχία. Και δεν γίνανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και η κατάληξη για να κλείσουμε. Κατάληξη για να κάνει μια δόση απάντηση και να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή η λαϊκή οικογένεια δεν έχει να πληρώσει και δεν πληρώνει. Και ούτε θα πληρώσει. Επειδή τη λένε τώρα ότι είναι πατριωτικό καθήκον, πλήρωσε. Ενώ προεκλογικά λέγαμε δεν πληρώνω. Και καλά κάναμε, χαράτσια. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πληρώσει. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει ο κόσμος. Την εφορία και είναι το άλλο. Το λεγόμενο πλεώνασμα. Πρόβλημα αυτό της Ελλάδας. Βεβαίως. Το λεγόμενο λοιπόν πλεώνασμα, που από το πλεώνασμα θα βρίσκαμε εδώ, θα βρίσκαμε εκεί, θα βρίσκαμε παραπέρα, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και πλεώνασμα. Και με τους άνεργους και με τα χρυσά μαγαζιά, τα λοπιάτα και όλα. Αυτά όλα σημαίνουν ότι όσο μένει στη Στρούγκα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΝΕ κλπ. Κλπ. Θα έρθουν μέτρα βαριά. Θα έρθουν μέτρα βαριά, κύριε Πουρή. Πού να πάω, δείξε με ένα δείγμα που είναι καλύτερα από εδώ. Λαός κυρίαρχος, νοικοκύρης στον τόπο του, ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Λαός όμως αποφασισμένος, που δεν βγαίνει αλλά κάρτ στις πλατείες. Γιατί ας περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα περιμένουμε, να βγει ο κόσμος να πανηγυρίσει για τη νέα συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση και που δεν τη φέρνει στη Βουλή για ψήφιση. Λοιπόν, ένα σχόλιο πριν σε αποδεσμεύσουμε προς ένα κύριο Βαλεμένο, δεν ξέρω αν θες να σας σχολιάσει. Καλά, ο ελληνικός λαός, κοιτάξτε να δείτε, έχει πέρασει σε αυτό την πενταετία μέσα από ένα καζάνι της κρίσης. Νομίζω πως έχει βγάλει συμπεράσματα, ξέρει που βρίσκεται η χώρα. Τώρα, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την ΕΟΚ, έξω. Καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τώρα. Πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το πλαίσιο στην ευρύτερη περιοχή, τι διλήμματα τρομερά αντιμετωπίζουμε. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια έκτακτη κατάσταση για σωτηρία της χώρας, χωρίς να βάλουμε ασυλλόγιστα πάνω στο τραπέζι γεωπολιτικά ή οποιαδήποτε άλλα διλήμματα. Ο ελληνικός λαός τα πιάνει αυτά. Και νομίζω ότι τελικά και η ιστορία θα κρίνει. Πες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυγχάνει και πέφτει, ας πούμε έτσι, που είναι το διακαείς πόθος από ό,τι βλέπω. Γενικώς, διακαείς πόθος. Νομίζει κανείς ότι θα ευδοκιμήσουν άλλα μαγαζιά πολιτικά. Δηλαδή ότι πεντροβολώντας το ΣΥΡΙΖΑ και φθυρώμενος ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θες και πέφτοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ευδοκιμήσουμε άλλα πολιτικά μαγαζιά και θα γίνουν μεγάλα. Κύριε Βαρεμένη, λοιπόν, θα σας πω. Τα κόμμα δεν ανέβη και λέει να πέσει. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ ή χάος. Να το καταλάβει την εκδοχή αυτή. Πες να τον πετύχουν. Ακούστε να σου. Γιατί η ΣΥΡΙΖΑ ή χάος τέλος δεν θα καταστραφεί η Ελλάδα. Παρακαλώ. Μάκη μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε τόσο ευαίσθητος, κύριε Βαρεμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους αγαπητούς μου συναδέλφους. Αφήστε σαν μου τόση ώρα. Μα εγώ δεν μίλησα καθόλου, αλλά τον ακούμε τόση ευαισθησία. Αφήστε τον, ακούστε τον σας παρακαλώ και διευκολύνετε και εμάς. Είστε 40 μέρες αντιπολίτευση, κύριε Κέλλα. Να σας πω κάτι. Με συγχωρείτε, 40 μέρες πριν φάγατε 8,5 μονάδες κατά κέφαλα. Αφήστε να περάσει. Να περάσουν 3 μήνες. Και 2,5 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, 2,5 χρόνια τρώμε βράχια. Και αυτοί που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω. Και αυτοί που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζω. Είναι 40 μέρες, δεν είναι 40 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε. ΣΥΡΙΖΑ ή χάος. Λοιπόν, δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Τι είπε. Τώρα δεν θα με πει. Τώρα δεν είπε έτσι. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω το ΙΣΧΡΑ. Το ΙΣΧΡΑ, το ΣΑΙΜ.
ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Πλέργα λαφαζάνη αυτή. Όχι, πλέργα λαφαζάνη. Όχι, πλέργα λαφαζάνη. Το Ίσκρα είναι η πλέργα. Το λέει το λέει. Εκεί πώς αντιμετωπίζετε, δηλαδή. Τι να σα πω, την επόμενη φορά καλέστε έναν εκπρόσωπο. Δεν ενδεχομένω το συντάκτη του άρθρου. Να γίνει μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Προφανώς ο κύριος Κουρούς λέει για προβλήματα έχει η Νέα Δημοκρατία που έχει διαφωνούσει. Για τις διαφωνίες και τα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση στο εξωτερικό. Διαφωνίες οπτικές υπάρχουν προφανώς. Τώρα για το συγκεκριμένο δεν ξέρω ακόμα. Ένα άρθρο μου το είπαν κι αλλού. Δεν ξέρω παραπέρα. Γιατί να σα πω κάτι. Εάν φτάσουμε κάπου, ο καθένας θα πάρει ανοιχτά τη θέση του. Γίνονται υποχωρήσεις. Σε γενικές γραμμές λέει ότι γίνονται υποχωρήσεις. Ακούστε να σας πω, ακούστε. Δηλαδή, όταν φτάσουμε κάπου, εάν φτάσουμε, ή οπουδήποτε για να βρεθούμε, ο καθένας μας, ο καθένας προσωπικά, όχι μόνο τα κόμματα, θα πάρει θέση. Και εγώ θεωρώ να παίρνει θέση, όπως σηκώνει το χέρι του και κλειστό φόρουμ να είναι, κομματικό, πρέπει να το κάνει σαν να είναι στη Βουλή. Σαν να το βλέπει όλος ο ελληνικός λαός. Σε αυτή την κρίσιμη φάση, εγώ τα άλλα πιστεύω περιττέγω. Άμα έρθει εκείνη η ώρα, εγώ θα σας εξηγήσω με απόλυτη ενάργεια. Μπορεί να μην χρειάζεται και να σας την εξηγήσω τη θέση μου, αλλά με χρειαστεί θα την εξηγήσω. Και αν είναι τόσο βαθιά η διαφωνία μου, εγώ σας μιλάω ειλικρινά τώρα, έτσι. Εάν φτάσω στο σημείο, σε μια κέρια επιλογή, να πω, ξέρεις, έχω πρόβλημα συνείδησης. Έτσι. Δεν μπορώ. Από εκεί και πέρα θα συστήσω με τον εαυτό μου. Έτσι, και σας μιλάω ως βουλευτής. Όχι, ως βουλευτής μιλάω. Γιατί είμαι βουλευτής. Εάν ήμουν και κάτι άλλο, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο προβληματισμός θα ήταν διπλός για μένα. Έτσι, είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις σας. Να είστε καλά. Κύριε Σοφιανέ, κύριε Κέλλα, πέστε μας. Κύριε Κέλλα. Ο κύριος Μιλιός, που ήταν ο συντάκτης του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και του προγράμματος Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Λαπαβίτσας και ο κύριος Γλέζος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλοι αυτοί ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν είναι δεξί. Όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δεξί. Ο Πρωθυπουργός και σωστά είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ναζισμό και να τον θυμόμαστε. Είναι πολύ περίεργες οι κινήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου γύρω από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό. Έτσι. Εγώ λέω αυτό. Γιατί η δήλωση που έκανε την περσμένη εβδομάδα. Όχι, ήταν σωστή επισήμανση του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να θυμόμαστε τον ναζισμό. Μάλιστα. Είναι περίεργες. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Θέλετε κανένα σχόλιο. Σαν τέτοια παραπέμπεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις σας. Σε δύο λεπτά μαζί μας ο κύριος Ρωμανιάς, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τις ερωτήσεις σας για ασφαλιστικό συνταξιοδοτικά στο τηλέφωνο που βλέπετε και σε λίγο ξεκινάμε την κουβέντα μαζί του.